ακολουθεί η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων, όπου λειτουργούν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και το Κέντρο Διημέρευσης και η Μερίδας Φροντίδας. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων ιδρύθηκε το 2004 από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική στέρηση ανεπάρκεια. Από το 2012 λειτουργούν οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, προσφέροντας υπηρεσίες διαμονής, προσωπικής φροντίδας, κοινωνικοποίησης και διαβίου υποστήριξης σε 24ωρη βάση 365 μέρες. Από το 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, όπου συνεχίζεται η εκπαίδευσή τους μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται απευθύνονται σε άτομα με νοητική στέρηση. Στόχος του φορέα, η δημιουργία δικτύου στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ας εμψυχώσουμε με ένα δυνατό χειροκρότημα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και το προσωπικό που βρίσκεται πάντα δίπλα τους. Πολλά πρωί 11 Νοεμβρίου, που μόλις εμφανίστηκε Ανατολή Ηλίου και οι χριστιανοί επήγαιναν δια την Εκκλησία να πάρουν να ακούσουν τη Θεία